στο οποίο υπήρξε κριτική και εκ των έσω, δηλαδή από τη Δημάρ, το θέμα της διαγραφής του κυρίου Γρηγοράκου. Πολλοί είπαν ότι το Πασόκ γυρνά σε μια παλαιότερη λογική που όποιος διαφωνούσε του παίρνει το κεφάλι, στυλ Παγορόπουλου. Άλλοι είδαν ότι πίσω από τον κύριο Γρηγοράκο είναι ο κύριος Βενιζέλος και ότι υπάρχει μια κόντρα γεννηματά Βενιζέλου. Και μπήκε στη σφήνα και ο κύριος Θεοχαρόπουλος που είπε ότι δεν με ρώτησαν πριν διαγράψουν τον Γρηγοράκο. Τι συνέβη με τον κύριο Γρηγοράκο? Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ο κύριος Γρηγοράκος απομακρύνθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης γιατί με τις δηλώσεις του, τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του, υπονόμευσε την ενότητα και τη συνοχή της κοινοβουλευτικής ομάδας και συκοφάντησε συναδέλφους του. Και αυτό δεν μπορώ να το επιτρέψω. Και αυτό δεν χρειάζεται συνεννόηση με κανέναν άλλον. Υπάρχουν αποφάσεις που δεν μπορείς να τις πάρεις συλλογικά. Πιστεύω πάρα πολύ στη συνεργασία, στη συλλογικότητα, στη συλλογική προσπάθεια. Αλλά υπάρχουν αποφάσεις όταν πρέπει να υπερασπιστείς τους βουλευτές σου, την κοινοβουλευτική σου ομάδα, που οφείλεις να πάρεις μόνος σου. Κύριε Γερμανίδη, με συγχωρείτε, πώς την υπονόμευσε την ενότητα? Ο κύριος Γεωργάδης βγήκε και χτύπησε ένα καμπανάκι. Όχι, σου δεν χτύπησε. Όχι, κύριε Χατζηπανόπουλε. Λέει ότι, παιδιά, εδώ βγήκε ο Μητσοτάκης. Απέκτησε μια δυναμική. Φάνηκε και στις δημοσκοπήσεις. Κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Αυτό είπε ο άνθρωπος. Όχι, δεν είπε αυτό. Δεν είπε αυτό. Δυστυχώς δεν είπε αυτό. Είπε ότι εν ενεργεία βουλευτές της Δημοκρατικής Συμπαράταξης μπορεί αυτή τη στιγμή να πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Του δόθηκε η ευκαιρία να το πάρει πίσω, να εξηγήσει ότι δεν εννοούσε αυτό, αλλά ότι απλώς εκφράζει μια αγωνία και το συνέχισε και δεύτερη και τρίτη μέρα. Κοιτάξτε, όταν θέλεις να... Κύριε Χασαπόπουλε, όταν θέλεις να κάνεις μια νέα αρχή και μάλιστα μια νέα αρχή σε αυτόν τον προοδευτικό μεταρρυθμιστικό χώρο, σε αυτή την παράταξη, οφείλεις πριν απ' όλα να κερδίσεις το στοίχημα του ήθους. Και εγώ οφείλα να υπερασπιστώ τους βουλευτές μου και την κοινοβουλευτική μου ομάδα. Βλέπετε ένα παιχνίδι πίσω από αυτό? Δηλαδή, επειδή διάβασα και την ανακοίνωση που λέτε, επέλεξε που θα πάει, ας πάει όπου θέλει και τα λοιπά, δεν είναι στο... Πιστεύετε ότι θα πάει στο Μητσοτάκη? Μην δίνουμε μεγαλύτερες διαστάσεις. Ας ό,τι νομίζεις κάνει. Εγώ θεωρώ ότι ο Λεωνίδας ανήκει σε αυτό το χώρο. Έχει μια ιστορική πορεία, μια διαδρομή. Έχει τη στήριξη των ψηφοφόρων της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και του ΠΑΣΟΚ για πολλά χρόνια στη Λακωνία. Ας τα αναλογιστεί. Δεν έχει διαγραφεί από το ΠΑΣΟΚ. Αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα έχει διαγραφεί. Mm-hmm. Επειδή είναι γνωστές οι πολύ στενές σχέσεις του κυρίου Γρηγοράκου, κάποιοι, κακοπροαίρεται ενδεχομένως, είδαν ότι μπορεί, ας πούμε, να υπάρχει μια επικοινωνία με τον κύριο Βενιζέλο, να μην είναι τόσο καλές οι δικές σας σχέσεις με τον κύριο Βενιζέλο, να πολλά, ένα... Πολλά έχουν υποθεί για τις σχέσεις μου όλο αυτό το διάστημα με τον κύριο Βενιζέλο. Το ρωτάμε, αλλά το τώρα αυτό που υπονοείτε, προσβάλλει και τον κύριο Βενιζέλο. Δεν δηλαδή θεωρείτε εγώ ότι ο κύριος Βενιζέλος θα ήθελε να πει κάτι και δεν θα το έλεγε ο ίδιος και θα κρυβόταν πίσω από τον κύριο Γρηγοράκο? Μην δίνουμε διαστάσεις σε γεγονότα και πράγματα που δεν υπάρχουν. Και μην υποτιμάμε και ανθρώπους. Και σιγά σιγά πηγαίνουμε προς το κλείσιμο. Δεν το υιοθετούμε. Απλά φαντάζομαι τη μουρμούρα την έχετε ακούσει κι εσείς. Γι' αυτό το ρωτάω. Εμένα δεν μου αρέσει να ακούω μουρμούρα και να τη συντηρώ. Μου αρέσει να τελειώνουν τα πράγματα για να έχουμε όλοι καθαρές σχέσεις. Δεν σας πω. Επειδή πηγαίνουμε προς